Γεια σας παιδιά, ένα ακόμα βίντεο για λαβράκια. Δεν το είχα σκοπό, έχω ήδη κάνει ένα πάρα πολύ αναλυτικό βίντεο με τα λαβράκια, έχω παρουσιάσει σε άλλα ένα ή δύο βίντεο κυρίως λαβράκια. Η αλήθεια είναι ότι φέτος με τα τεχνητά που σχεδίασε ο Γιώργος, το ντόστουμ κυρίως και κάποια από τα επόμενα, το χάπκα που έχετε δει ή το στοιχείο που ετοιμάζει τώρα για πιο light εξοπλισμό, για LRF κυρίως, τα λαβράκια το κυνηγάνε, τα κυνηγάνε αυτά τα τεχνητά, οπότε τα πιάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Σκοπός αυτού του ψαρέματος όταν ξεκίνησε ήταν να πάω για σαργούς κυρίως και μελανούρια, που τώρα ψιλοξεκινάει η εποχή των σαργών, έχουν περάσει από τη φάση της αναπαραγωγής οι περισσότεροι και βγαίνουν πεινασμένοι να κυνηγήσουν μικρότερα θυράματα. Έτσι το τεχνητό αυτό που βλέπετε στη γωνία, το στοιχείο, αποτελεί μια καλή λύση. Να το δοκιμάσω κι εγώ. Το έχει δοκιμάσει ήδη ο Αλέξανδρος σε αρκετά από τα ψαρέματά του με πολύ μεγάλη επιτυχία. Μπορεί να έχετε δει φωτογραφίες και βιντεάκια, τα ανεβάζει και ο ίδιος, τα ανεβάζει και ο Γιώργος και πού. Με πάρα πολλά διαφορετικά ψάρια, σαργούς, μελανούρια, μουρμούρες ίσως, λαβράκια, γοφαράκια, πάρα πολλά, τα πάντα, διαφορετικά. Σχεδόν ό,τι κρατάει εδώ ο τόπος μας. Έτσι και εγώ το πήρα, λέω ευκαιρία να το δοκιμάσω, να πάω σε ένα μέρος που έχω ψαρέψει αρκετά τα τελευταία χρόνια, το έχετε δει σε αρκετά από τα βίντεό μου, και αυτό που πιάνω, το πιο καλό αλίευμα που βγάζω σε αυτόν τον τόπο, είναι μια μεγάλη ακτογραμμή που την ψαρεύω είτε κατά τμήματα είτε ολόκληρη ανάλογα με το χρόνο και την όρεξή μου, είναι μελανούρια και σαργή, που και που κάνα λαβράκι. Εντάξει, δεν θα πω για τα υπόλοιπα μικρόψαρα, πέρκες και χάνους, αυτά είναι γνωστά. Ξεκίνησα λοιπόν να πάω. Θα πω ευτυχώς που είχα τον εξοπλισμό HRF και δεν είχα τον LRF εξοπλισμό. Είχα 06 και 023 αντί για 03 και 016 ή 018. Τα ψάρια που χτύπησαν, τα λαβράκια που χτύπησαν σε αυτό το τεχνητό και σε αυτό το τεχνητό, ήταν τα περισσότερα πολύ μεγάλα, ίσως πολύ μεγάλα για τον εξοπλισμό του LRF. Ειδικά κάποια που πιάστηκαν ανάμεσα σε πέτρες, δεν ξέρω αν, γιατί πρέπει να παίξεις περισσότερο με τα φρένα με το LRF για να μπορέσεις να βγάλεις τόσο μεγάλο ψάρι, αν θα έβγαινε. Ένα από αυτά χτύπησε σε παραλία, ενδεχομένως με τα κατάλληλα φρένα, λίγο υπομονή και λίγο τύχη, να έβγαινε. Δεν θα πω κάτι άλλο για το βίντεο, θα πω μόνο ότι το τεχνητό αυτό, όπως λέει ο Γιώργος, το σχεδίασε για το LRF, το μέγεθός του, το βάρος του, η πλεύση του και τα χρώματά του, οι ρυθμοί που κάνει με το εσωτερικό φόρ, είναι συλλογική του ντόστουμ, αλλά είναι ένα ντόστουμ για LRF. Στην ουσία, εγώ έτσι όπως το ψάρεψα μου φάνηκε ότι πάει ελάχιστα, μιλάμε για ένα εκατοστό ή δύο εκατοστά κάτω, πιο κάτω από την επιφάνεια από ό,τι πάει το ντόστουμ, δηλαδή βγαίνει στην επιφάνεια λιγότερο συχνά,
από τον Ντόστουμ, τουλάχιστον με την ανάκτηση και με τον τρόπο που το ψαρεύω εγώ, αλλά η αποτελεσματικότητά του ήταν εξίσου μεγάλη. Το τι ψάρια θα χτυπήσουν κανείς δεν το ξέρει, αλλά αν ο τόπος που θα ρίξετε αυτό το τεχνητό, και μιλάω για το στοιχείο όπως το έχει ονομάσει ο Γιώργος, κρατάει και μεγάλα ψάρια, να είστε προετοιμασμένοι για τα πάντα. Η αλήθεια είναι ότι είναι σχεδιασμένο για LRF. Οριακά μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και με HRF αν δεν έχετε πολύ αντίξωες συνθήκες, δηλαδή κόντρα, καιρό κτλ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι σε κάποιες φάσεις που ο καιρός μου γύρναγε κόντρα, το 06 είχε κάποια δυσκολία στη βολή. Είναι η αλήθεια, το τεχνητό είναι αρκετά ελαφρύ και μικρό για να μπορέσει να κάνει τη βολή τη σωστή όπως θα πρέπει. Είναι στις δυνάμεις σας και στις ικανότητές σας και στην τύχη σας, άμα χτυπήσει κάποιο μεγάλο ψάρι, να καταφέρετε να το βγάλετε, όπως είναι σε όλους μας. Δείτε το βίντεο που ακολουθεί. Αυτή ήταν η μικρή εισαγωγή, δεν θα σας κουράσω άλλο. Απλά παρατηρήστε δύο απίστευτα χτυπήματα που έκαναν τα λαβράκια. Τολμώ να πω ότι δεν έχω ξαναδεί παρόμοια χτυπήματα, ειδικά το ένα, το ονόμασα τορπίλι, γιατί πραγματικά μου έμοιασε έτσι, όπως είδα όλη την κίνηση του ψαριού με την άκρη του ματιού μου. Θα το κάνω παύση, θα το κάνω αργή κίνηση, θα το ευχαριστηθείτε κι εσείς. Εγώ πραγματικά το ευχαριστήθηκα, ίσως είναι το πιο εντυπωσιακό χτύπημα που έχω πάρει φέτος από τα λαβράκια. Και παρόλο που έλεγα ότι όχι πάλι λαβράκια, πραγματικά δεν θέλω να ξανασχοληθώ με τα λαβράκια, αν και το ψάρεμα επιφανίας είναι πλέον το αγαπημένο μου. Μου έφτιαξε τη μέρα και μου έφτιαξε όλη τη βδομάδα μέχρι τώρα. Να βλέπω ξανά και ξανά το χτύπημα από αυτό το ψάρι και από τα άλλα που χτύπησαν, αλλά κυρίως από αυτό. Καλή απόλαυση λοιπόν και θα τα πούμε. Άλλα βραγάκι μικρό. Το πρώτο μου ψάρι με το στοιχείο του τυρίκου. Ωραίο μικρό λαβρακάκι. Έπιασε την πίσω σαλαγκιά. Φάνηκε. Έκανε ένα απότομο strike. Πολύ όμορφο. Θα το ξαγκιστρώσουμε γρήγορα. Θα το ρίξουμε πάλι μέσα. Έλα. Βγήκε. Δεν το έχω πιάσει καλά, γι' αυτό θα το ρίξω λίγο απότομα για να μην μου κόψει τα χέρια. Τα βράχια είναι εδώ στην παλάμη, αλλά θα φύγει καπνός. Για πάμε. Οπ, εξαφανίστηκε.
Απίστευτο αυτό. Αλλά δεν έκανε strike. Αν έκανε και strike θα ήταν ακόμα πιο τέλειο. Αυτό που διασταυρωθήκαμε και αστόχησε. Θέλω να πιάσω καλά βρακάκι τώρα ή ό,τι άλλο έχει. Χρειάζομαι είναι λίγο ήλιος, πιστεύω. Έστω για ένα μισάωρο να ενεργοποιήσει λίγο τα ψάρια. Πολύ μεγάλο ρε φίλε. Πού κρυβόταν? Πού κρυβόταν? Όχι, πιαστεί ίσα ίσα. Έχει πιαστεί ίσα ίσα. Ας το πάμε λίγο πατινάδα. Ρε φίλε, ήταν πάρα πολύ ρηχά. Ήταν πάρα πολύ ρηχά. Δύο αποτυχημένα strikes και ένα στο τέλος το πήρε. Και το πήρε και δεν κατάλαβα ότι το πήρε, γιατί δεν έκανε να φύγει. Έμεινε κάτω και πρέπει να σηκώσω τον καλάμι για να καταλάβω ότι κάτι είχε πάνω. Δείτε πως πιάστηκε με το στοιχείο. Η μέσα η σαλαγιά
Να βγάλω μισό λεπτάκι τον grip, να το σηκώσω. Η μέσα εισαλαγκιά δεν είχε πιαστεί καθόλου, φαίνεται κιόλας. Η μέσα εισαλαγκιά είναι στον αέρα. Τώρα πιάστηκε λίγο εξωτερικά στα χείλια. Ίσα ίσα λίγο από την κάτω της αλαγκιά έχει πιαστεί εδώ. Με αυτό το έβγαλα. Με αυτό εδώ. Αν σε θέλει, πραγματικά το λαβράκι είναι πάνω από 2 κιλά, λογικά είναι κρατήσιμο, δεν φαίνεται να έχει αυγά μέσα, είναι άδεια η κοιλιά του, οπότε αυτό το λαβράκι θα το κρατήσουμε. Φοβερό. Λοιπόν παιδιά, καθάριζα το λαβράκι, το οποίο όντως δεν ήταν αυγωμένο, δεν είχε τίποτα μέσα, αλλά δείτε εδώ, δείτε τι είχε μόλις φάει. Ένας γυλάκος, σχεδόν ολοζώντανος. Αν το φάει κανένα άλλο ψάρι. Κασκάβουρας. Κάτι αστοχή εκεί. Μπορεί να είναι και μελανούρια. Σαν ένα περίεργο ήχο πίσω μου και έχει μια πηγή που τρέχει νερό. Στην παραλία θα τη δούμε μετά. Αυτό είναι ο ήχος, το νερό που άκουγα, που είπα νωρίτερα. Όλη αυτή η μαύρη πέτρα είναι βρεγμένη, γι' αυτό είναι μαύρη. Και τρέχει από εκεί πάνω και φτάνει μέχρι το κάτω. Πούπα. Και εδώ πίσω είναι μια όμορφη παραλία που θα ψαρέψω. Για να δούμε τι θα βρούμε. Έβαλα ένα στοιχείο λίγο πιο μικρό. Το οποίο από ό,τι βλέπω και αυτό γίνεται αρεστό. Στα ψαράκια. Το κολύμπι του είναι περίπου το ίδιο με το άλλο. Έχει πιο λεπτό σώμα. Πιο στενό θα το έλεγα. Το πάνω με το κάτω. Όχι πιο λεπτό. Στο προφίλ του. Να
Να και ένα μελανουράκι. Άρα μελανουράκια θα ήταν αυτά εκεί βαθιά. Πώς την έφαγες ρε εσύ τη σαλαγιά έτσι. Δεν μπορεί να ανοίξει και το στόμα του, γιατί είναι σαλαγιά και από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, κάτσε. Κάτσε. Και τα τρία αγκίστρια έπιασε. Α, εντάξει. Βγάλαμε το ένα. Και τώρα όλα είναι πολύ πιο εύκολα. Δεύτερο. Τρίτο. Πού, πού, πού. Πώς ήρθε, υπτάμενο ήρθε, κάτσε βρε καλά. Υπτάμενο ήρθε, δείτε μια σταλιά λαβράκι. Ήρθε υπτάμενο, λες και ήταν ζαργάνα. Πραγματικά νόμιζα ότι είναι ζαργάνα. Κάτσε, 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 κάτσε. Τώρα θα κάτσεις λίγο να μπορέσω να σε πιάσω, να σε ξαγκιστρώσω χωρίς να αγκιστρώσεις εσύ εμένα. Ε? Λοιπόν. Νιώθω να γλιστράει από τα χέρια μου. Ωραία. Έφυγε τουλάχιστον το επικίνδυνο. Άντε, εκεί σε μια σταλιά. Strike. Δείτε από πού έχει ξεκινήσει το V. Κάπου από εδώ. Εδώ είναι τα κύματα. Έχει ξεκινήσει κάπου από εδώ. Έχει κάνει αυτήν εδώ τη διαδρομή και έχει κάνει το strike εδώ. Α, πάνω από, μπορεί να είναι και 10 μέτρα. Δεύτερο λαβράκι με το στοιχείο, το δεύτερο. Λίγο πιο μικρό αυτό. Απίθανο. Απίθανο.
πεθάνω. Με το στοιχείο νούμερο 2. Με το πιο στενό στοιχείο. Ένα πολύ ωραίο λαβράκι. Λίγο παραπάνω από κιλό. Ένα 200. Ένα 300 θα είναι. Σίγουρα. Φανταστικό. Αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο. Grip. Λοιπόν, έπιασα τώρα. Έπιασα. Πάλι με το στοιχείο. Okay. Ένα λαβράκι, παιδιά. Αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο από το πρώτο που έπιασα. Θα το κάνω σύγκριση. Τα άλλα δύο τα έχω κρατήσει. Αυτό δεν πρόκειται να το κρατήσω. Α, ίδιο μέγεθος. Ίδιο μέγεθος και αυτό. Φοβερό. Έχει και ένα σημάδι από βέργα προφανώς εδώ, αλλά έχει καταφέρει και έχει γλιτώσει και θα τη γλιτώσει και πάλι, γιατί είναι η τυχερή του μέρα. Έχω κρατήσει 2, το τρίτο θα τη γλιτώσει. Απίστευτο ψάρι, παιδιά. Φοβερό. Τρομερή επίθεση, το ακολούθησε πόση ώρα. Έκανα μία παύση αναγκαστικά, γιατί ήταν πολύ κοντά να βγει έξω το τεχνητό. Στα 4-5 μέτρα από μένα χτύπησε. Λοιπόν, ώρα για release. Θα το αφήσω με τον grip όπως είναι μέσα. Βρε χάλια με κανείς. Λοιπόν, θα σε αφήσω, κανόνισε. Έτοιμος είσαι. Δεν έχει καταλάβει ότι είναι ελεύθερος. Ουπ. Φοβερό. Λοιπόν, παιδιά, outro. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο να κάτσω να το κάνω. Πρέπει να το κάνω περπατώντας, γιατί με περιμένει η γυναίκα μου επάνω να με πάρει να πάμε για φαγητό, και αν την στήσω για πάνω από 5 λεπτά έχω τελειώσει. 5 λαβράκια σήμερα, 2 μικρά, 3 μεγάλα. Το τρίτο, το μεγάλο, έγινε και αυτό release, όπως και τα μικρά. Κράτησα 2.
ένα να φάμε τώρα και ένα θα το δώσω μάλλον στη γιαγιά μου. Λοιπόν, όπως είδατε κι εσείς, μισό λεπτό να αλλάξω χέρι γιατί τα λαβράκια είναι βαριά τα άτομα. Μαζί είναι κάτι λιγότερο από 4 κιλά. Αποφάσισα να τα κρεμάσω στο πλάι. Λοιπόν, σήκωσε λίγο αεράκι, αλλά τουλάχιστον βγήκε ο ήλιος. Ήθελα να πιάσω και κάτι άλλο. Κάνα σαρκό με τα νέα αυτά τεχνητά του Γιώργου. Έπιασα ένα μελανουράκι, χτύπησαν και κάποια άλλα, αλλά αστόχησαν. Τα λαβράκια λοιπόν, όπως τα είδατε, όλα χτύπησαν ριχά έξω. Ούτε ένα μέτρο βάθος δεν είχε το νερό εκεί που χτύπησαν. Μπορεί και μισό μέτρο βάθος. Δεν ξέρω πώς θα ονομάσω αυτό το βίντεο. Εγώ για άλλο λόγο πήγα. Δεν πίστευα ότι θα έχει λαβράκια τόσο εκτός εποχής. Αλλά τελικά είχε. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλά να περνάτε. Ευχαριστώ που με παρακολουθείτε. Καλή συνέχεια. Τα λέμε σε επόμενο ψάρεμα.